Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στα Γιάννηνα και να ξεναγήσουμε στη μονάδα μας μια μεγάλη εκπροσωπεία από τον Φόσβερ. Είχατε επομένως την δυνατότητα να δείτε σε πλήρη λειτουργία τη μονάδα, την αντίστοιχη της Περιφέρειας Υπήρου και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης να σας επιδείξουμε όλες τις τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη μονάδα. Ταυτόχρονα την περασμένη εβδομάδα παρακολουθήσαμε και από το ίντερνετ τη συνεδρίασή σας. Καταγράψαμε πολλά από τα εύλογα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Και έτσι έχουμε ετοιμάσει σήμερα μία παρουσίαση του έργου της Πελοποννήσου, η οποία θεωρούμε ότι απαντά στα περισσότερα από αυτά τα οποία ετέθησα. Άνθρωποι είμαστε εδώ, είμαστε να συζητήσουμε και να απαντήσουμε τα υπόλοιπα. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίασή μας. Είναι ένα πολύ μικρό βίντεο της μονάδας των Ιωαννίνων για όσους δεν ήταν στη συνάντηση και δεν το έχουν παρακολουθήσει. Και αμέσως μετά, ο κύριος Πασχάλης, ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, θα σας παρουσιάσει το τεχνικό μέρος του έργου της Πελοποννήσου πια, το οποίο φιλοδοξούμε σύντομα να ξεκινήσει. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα είναι και ο project manager του έργου της Πελοποννήσου, θα σας παρουσιάσει τα οικονομικά του συγκεκριμένου έργου. Μαζί μας είναι και η συνάδελφος, η νομικός, η κυρία Στράτσια. Τον Ιούλιο του 2017 υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Υπήρου και της εταιρείας Αϊφορική Υπήρου η Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποκλήτων Περιφέρειας Υπήρου. Η εγκατάσταση, μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 105.000 τόνων απορριμμάτων, βρίσκεται στο Μολύγυρο Δοδόνης, του νομού Ιωαννίνων, ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία της το Μάρτιο του 2019 και εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Υπήρου. Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται στο δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης της Περιφέρειας Υπήρου, όπου συνδυάζονται, αποθηκεύονται σε μεγάλα απορριμματοκιβώτια και οδηγούνται στη μονάδα εξεργασίας. Εκεί υπάρχουν οι κύριες μονάδες μηχανικής διαλογής, βιολογικής επεξεργασίας και ραφιναρίας, καθώς και άλλες οδηγικές μονάδες και συστήματα. Στην είσοδό τους, τα οχήματα καυτοποιούνται, ζυγίζονται στην κυφροπλάστιδα εισόδου και στη συνέχεια οδηγούνται στον χώρο υποδοχής για εκφόρτωση. Από εκεί, μέσω του συστήματος γερανογέφυρας αρπάκης, τα απορρίμματα τροφοδοτούνται στους σχίστης άκων και οδηγούνται στη γραμμή επεξεργασίας. Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας είναι η καμπίνα προδιαλογής, όπου εντοπίζονται και απομακρύνονται τα ογκώδια αντικείμενα. Έπειτα, τα απορρίμματα οδηγούνται σε δύο διαδοχικά περιστροφικά κόσκινα, όπου διαχωρίζονται ανάλογα με τη γεωμετρία και το βάρος τους σε λεπτόκοπο, ενδιάμεσο και ευμέγεθη κλάσμα. Ακολουθεί βαλιστικός διαχωρισμός βάσει βάρους και σχήματος των απορριμμάτων. Οπτικοί διαχωριστές για την ανάκτηση πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και χαρτιού. Αεροδιαχωριστές για την ανάκτηση ελαφριών χαρτιών και φύλου. Μαγνήτες για την ανάκτηση σιδηρούχων υλικών και επαγωγικοί διαχωριστές για την ανάκτηση αλουμινίου. Τα ανακτημένα υλικά περνούν από ποιοτικό έλεγχο στην καμπίνα χειροδιαλογής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητά τους. Τέλος, οδηγούνται στην πρέσα ανακυκλώσιμων, συμπιέζονται και αποθηκεύονται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο,
μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα διδοτημένους φορείς. Το οργανικό πλάσμα που προκύπτει από το μηχανικό διαχωρισμό οδηγείται στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Το λεπτό οργανικό πλάσμα τροφοδοτείται στους δύο αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης, όπου παραμένει περίπου για 2 εβδομάδες. Εκεί, υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, παράγεται το βιοαέριο. Το βιοαέριο είναι το καύσιμο μιας μηχανής εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια που παράγεται συγκαταλέγεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών, ενώ εξοικονομεί την παραγωγή 12.000 τόνων διοξείδιου του άνθρακα ετησίως. Το σύνολο του οργανικού πλάσματος οδηγείται στη συνέχεια στη μονάδα αερόβιας επεξεργασίας ή αλλιώς κομποστοποίηση σε 10 κλειστά κελιά, όπου παραμένει για διάστημα περίπου 6 με 7 εβδομάδες. Το σταθεροποιημένο πλέον υλικό οδηγείται στη μονάδα ραφιναρίας, όπου μέσω ενός κόσκινου και ενός βαριμετρικού διαχωριστή διαχωρίζεται το τελικό προϊόν από προσμίξεις υλικοήματος. Το τελικό προϊόν, κομπόστ τύπου α, αποθηκεύεται και διατίθεται ως βελτιωτικό υλικό εδάφους για διαμόρφωση ανακλήτου σε αποκαταστάσεις λατομείων και αλλού. Το μείγμα αγρανών που ανεκτάται χρησιμοποιείται σε έργα οδοποιίας, ενώ τα υπολείμματα αποθηκεύονται σε ειδικά κυβότια και οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολείμματων της περιφέρειας Ηπείρου. Το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποκλήτων συλλέγεται και οδηγείται στη σχετική μονάδα επεξεργασίας. Εκεί περνάει από ηθική επεξεργασία προκειμένου να μειωθεί το λιπαντικό φορτίο και να χρησιμοποιηθεί ξανά για να καλύψει το αναγκό της μονάδας σε βιομηχανικό νερό. Οι οσμές και οι σκόνοι απάγονται από όλα τα κλειστά κτίρια και οδηγούνται στις κατάλληλες διατάξεις απόσμησης και αποκονίωσης, όπως σακόφιλτρα, πλυντηρίδες και βιόφιλτρο. Η μονάδα υλοποιεί το σημαντικότερο μέρος του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Ηπείρου. Η λειτουργία της βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αποτελεί έργο πρώτο, καθώς λύνει οριστικά, τουλάχιστον για τα επόμενα 25 χρόνια, το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων περιφέρειας Ηπείρου μειώνει δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση. Προσφέρει πολλαπλά, έμεσα ή άμεσα ωφέλη στην τοπική κοινωνία και την οικονομία και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την προστασία του οικολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.